Θεατές σε μια συνεχιζόμενη ατελείωτη εθνική τραγωδία που μας θέτει όλους πρώτων ευθυνών μας. Εκατομμύρια στρέμματα δάσους καμένα, η μισή Θεσσαλία τελείως κατεστραμμένη, δεκάδες ζωές χαμένες, περιουσίες, κόπη χρόνων στον αέρα εν μια νυχτή. Συμπεράσματα. Ένας κανονικότατος υβριδικός πόλεμος εναντίον της χώρας που εκτελείται σε συνεργασία με την γνωστή Πέμπτη Φάλαγγα εντός. Με θύματα και αίμα. Ένα έθνος πλήρως διαιρεμένο και εγκλωβισμένο σε ψευτοειδεολογίες, σε σοκ και δέος. Σαφής αποδυνάμωση κέριων αμυντικών υποδομών και θέσεων της χώρας. Άμεσος κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης. Καταστροφή του εθνικού φυσικού πλούτου, της πρωτογενούς παραγωγής, του οξυγόνου, της ποιότητας ζωής όλων μας, με γελίες δικαιολογίες τύπου κλιματικής αλλαγής. Πρωτοφανής προχειρότητα, πλήρης έλλειψη πολιτικής προστασίας, παρανοϊκή στρατηγική εγκατάληψης ολόκληρων περιοχών, μείζονες παραλήψεις, υποστελέχωση και τα γνωστά χρόνια προβλήματα του αποδεδειγμένα αποτυχημένου κομματικού κράτους. Διαχρονική έλλειψη σταθερής και στρατηγικής πολιτικής, ώστε να θωρακιστεί η χώρα πραγματικά με μέσα, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος σε εταιρείες συμμετέρων, σε ένα ατελείωτο πάρτι με τα λεφτά των πολιτών, ένα αισχρό, ανεπαρκές πολιτικό καθεστώς, απομονωμένο και διεφθαρμένο, ανήμπορο να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα της κοινωνίας. Διαχειριστές, γόνοι πολιτικών οικογενειών που για γενιές ζουν από τις τσέπες και τον ιδρώτα των Ελλήνων. Χιλιάδες τα ερωτήματα. Πού πήγαν τα λεφτά για τα αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά και έργα υποδομής? Ποιο ήταν το σχέδιο και η οργάνωση για να αποφευθούν όλες οι παραπάνω τραγωδίες? Γιατί καθυστέρησε απίστευτα η ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού? Κύριοι, χάθηκαν περιουσίες, ζωές, υποδομές, πόροι. Φέρατε ολόκληρη τη χώρα στο μεσαίωνα. Αυτοβούλως παραιτηθείτε και αναλάβετε τις πολιτικές και ποινικές σας ευθύνες. Η δικαιοσύνη να διαψεύσει τις Κασάνδρες και να σταθεί έστω την ίστατη στιγμή στο ύψος που τις αρμόζει. Η αστυνομία, όλος ο κρατικός μηχανισμός, να θυμηθεί ότι έχει πάρει όρκο να προστατεύει τον πολίτη και όχι να ακολουθεί άνοες και άνομες εντολές. Και κυρίως εμείς οι πολίτες οφείλουμε να ενωθούμε για να προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Μια ένωση που πρέπει να γίνει με στόχο, σκοπό, σχέδιο και αρχές για να μην ξαναπέσουμε σε αυτό το σημείο. Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι η Ελλήνος Συνέλευσης έχει ήδη καταθέσει πρόγραμμα με 49.000 εκπονημένα έργα υποδομών και εξασφαλισμένη αυτοχρηματοδότηση. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι και δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ας το κάνουμε μόνοι μας. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Η δύναμη εν τη ενώση.